Η συζήτηση για το περιεχόμενο της διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών στο σχολείο σήμερα δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που καθορίζουν τη θέση των επιστημών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα, που σχετίζονται με την εν γέννη φυσιογνωμία του σχολείου. Αναφέρομαι στο γεγονός της σχεδόν ολοκληρωτικής κατάργησης των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών στο Γενικό Λύκειο. Από το 2020 καταργήθηκε η κοινωνιολογία. Επίσης, καταργήθηκαν ο σύγχρονος κόσμος και οι βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών. Παραμένουν η κοινωνική και πολιτική αγωγή της ΓΑΜΑ Γυμνασίου και της ΑΛΦΑ Λυκείου. Οι κοινωνικές επιστήμες καταλαμβάνουν ένα τρίωρο μάθημα στην Τρίτη Γυμνασίου, αλλά απομειώνονται εμφατικά στο Λύκειο από τις 13 ώρες στις 2 ώρες, όπως ακριβώς ισχύει στο ημερήσιο ΕΠΑΛ, ενώ στο εσπερινό Λύκειο, Γενικό και ΕΠΑΛ διδάσκονται μία ώρα εβδομαδιαίως. Η εξέλιξη των προγραμμάτων, αλλά και του περιεχομένου των σπουδών τα τελευταία ιδίως χρόνια, και έχω στο μυαλό μου το χρόνο τουλάχιστον από το 2011 για την είσοδο του project και από το 2016 της θεματικής εβδομάδας έως και την αντικατάσταση της τελευταίας από τα σημερινά εργαστήρια δεξιοτήτων, αλλά και την προώθηση προγραμμάτων του τύπου Euroscola, Teachers for Europe, Τράπεζες εν δράση, διάφορα προγράμματα προώθησης της ιδέας της επιχειρηματικότητας και άλλα, δείχνει κάτι που δεν πρέπει να μας διαφύγει. Στο σχολείο σήμερα δεν υποτιμάται γενικά η κοινωνική πολιτική διάσταση της μάθησης. Θα ήταν λάθος συμπέρασμα να λέγαμε ότι εφόσον καταργήθηκε η κοινωνιολογία και άλλα παρεμφερή μαθήματα, άρα το αστικό κράτος δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνικοπολιτική διάπλαση των μαθητών. Περίοπτη θέση στις γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, άρα και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, υπό το γενικό τίτλο της στρατηγικής της διαβίου μάθησης, καταλαμβάνουν στόχοι όπως η καλλιέργεια κοινωνικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά και η ενίσχυση της πρωτοβουλίας, της επιχειρηματικότητας, της πολιτισμικής συνείδησης. Υπό το πρίσμα αυτής της στόχευσης, η εισαγωγή και επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων ήταν αναμενόμενη. Για παράδειγμα, η θεματική εβδομάδα στην Ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατική Συνύπαρξη έθετε στόχο να βελτιώσει το κοινωνικό κλίμα του σχολείου και τις ανθρώπινες σχέσεις και να αποσοβήσει στάσεις και συμπεριφορές ή πρακτικές προκατάληψης μυσαλλοδοξίας. Με την αξιοποίηση συμμετοχικών τεχνικών, συνέλευση τάξης, δράσεις διαμεσολάβησης για την επιλύση προβλημάτων, την αντιμετώπιση διακρίσεων κλπ. Η κάθε φορά επιλεγόμενη θεματική, παραδείγματος χάρη σεβασμός του άλλου ή έμφυλες ταυτότητες, συνδέονταν με την οπτική της δημοκρατικής συνύπαρξης. Δηλαδή, επρόκειτο για μια βιωματική κατά βάση δραστηριότητα με σκοπό την καλλιέργεια μιας πρακτικής αντίληψης του μαθητή για το περιεχόμενο και την αξία του ενεργού πολίτη. Βέβαια, αυτός ο ενεργός δημοκρατικός μαθητής πολίτης, αφενός καλύτερα να καλλιεργήσει δεξιότητες συνύπαρξης, σεβασμού του άλλου, των ιδιαιτεροτήτων του, πράγμα αναμφίβολα παιδαγωγικό, δημοκρατικό και μάλιστα με τρόπους ελκυστικούς. Αφετέρου όμως, αυτές τις δεξιότητες, ικανότητες, τις κατακτά σε ένα θεωρητικό, κοινωνικό και πολιτικό κενό, καθώς δεν απασχολεί καθόλου η διερεύνηση των βάσεων και των ορίων της δημοκρατίας στην κοινωνία μας, η κοινωνική ερμηνεία των διακρίσεων, των προκαταλήψεων κλπ. Αυτά εκλαμβάνονται οπωσδήποτε ανερμήνευτα ως στοιχεία μιας κάποιας ανθρώπινης ψυχολογίας. Δεν τοποθετούνται κοινωνικοεπιστημονικά. Περαιτέρω, η δημοκρατία, ο σεβασμός κλπ. Συλλαμβάνονται σχεδόν αποκλειστικά στο μικροκοινωνικό επίπεδο της ομάδας, της σχολικής κοινότητας κλπ. Αποσπασμένα από τους οικονομικούς πολιτικούς όρους της κρατούσας κοινωνικής θέσμησης. Σε αυτό το σημείο νομιμοποιούμαστε να πούμε ότι για το αστικό κράτος και το σχολείο του δεν τίθεται ζήτημα εξαφάνισης των κοινωνικών επιστημών ή υποβάθμισής τους. Το βασικό ζήτημα με τις κοινωνικές επιστήμες για τις εκάστοτε πολιτικές και εκπαιδευτικές ηγεσίες είναι η συγκεκριμένη αξιοποίησή τους, δεδομένης της ιεράρχησής τους για την ιδεολογική πολιτική κυριαρχία της αστικής τάξης. Και φυσικά υπάρχουν όπως παντού μείγματα πολιτικής και σε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες. Από αυτή τη σκοπιά, οι τέτοιοι στόχοι προφανώς αναμένεται ότι μπορεί να υπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά μέσα από τα διάφορα προγράμματα και τα εργαστήρια δεξιοτήτων με εξέλιξη και προσαρμογή της θεματικής εβδομάδας. Άλλωστε, όπως θα δούμε και παρακάτω,
και τα εναπομείναντα μαθήματα κοινωνικών επιστημών θα ομοιάζουν όλο και περισσότερο με εργαστήρια δεξιοτήτων. Δηλαδή, θα απομακρύνονται πολύ από το ζητούμενο της επιστημονικά θεμελιωμένης γνώσης των κοινωνικών πραγμάτων ή τη μιας ολοκληρωμένης διερεύνησης και εξήγησης της ανατομίας τους, της διασύνδεσής τους και θα τρέπονται σε χρηστικές οδηγίες ένταξης ενσωμάτωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, διάφορες απόψεις που ακούστηκαν πολύ για το θέμα της κατάργησης κυρίως της κοινωνιολογίας, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης, είτε από την πλευρά της μείζωνος αντιπολίτευσης, ότι το μάθημα αυτό καταργήθηκε γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ η κοινωνιολογία είναι αριστερή επιστήμη, λειτουργήσαν από προσανατολιστικά. Τόσο για την κυβέρνηση, που διαστόματος και υπουργών καταδίκασε το μάθημα γιατί υποτίθεται ότι κάνει τα παιδιά αριστερά, όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους πολιτικούς ακόλουθούς του, που υπερασπίστηκαν το μάθημα από μια σκοπιά δήθεν επιστημολογικής υπεροχής ή και δημοκρατικότητας, η διαμάχη αυτή υπήρξε ιδιαιτέρως βολική στο βαθμό που συσκότησε το ουσιώδες, δηλαδή τη δεδηλωμένη βαθύτερη συμφωνία των μερών αυτών στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικότερα των θεσμών του κεφαλαίου, για το τι και γιατί θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά μας και μέσα από την ενασχόληση με τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα. Με αυτή την έννοια, η αυτονόητη υπεράσπιση των κοινωνικών επιστημών στο σχολείο από το ΚΚΕ, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του στη Βουλή και έξω από αυτή, ήταν και η μόνη που διατυπώθηκε στο έδαφος ενός προβληματισμού παιδαγωγικού πολιτικού για το τι μπορεί η κοινωνιολογία υπό προϋποθέσεις ως επιστήμη να εισφέρει στη μόρφωση των παιδιών, όχι αντιπαραθετικά προς άλλες επιστήμες, πράγμα που δυστυχώς έχει υποστηριχθεί δημόσια από πολλούς, αλλά σε συνεργασία με αυτές. Και το κυριότερο, η στάση αυτή συνδέθηκε με το κεντρικό διακύβευμα της διαπάλης γύρω από τη συγκρότηση ενός σχολείου που θα στοχεύει να δώσει στερεομορφωτικό υπόβαθρο στα παιδιά όλου του λαού. Εξαιτίας του ίδιου του περιεχομένου τους, που είναι η κοινωνική και πολιτική ζωή, στις επιστήμες αυτές εκδηλώνεται με αμεσότερο τρόπο η πολιτική ιδεολογική παρέμβαση του αστικού κράτους. Πρόκειται για επιστήμες άμεσα συνδεδεμένες με την ιδεολογική διαπάλη, οπότε και εγγεγραμμένες σε θεσμούς του αστικού επικοδομήματος, όπως το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, σχετίζονται πιο ανοιχτά με την κυρίαρχη ιδεολογία. Και πιο γενικά, όμως, δεν μπορεί να μιλάει κανείς στα σοβαρά για ουδέτερες κοινωνικές επιστήμες σε μια κοινωνία που παραμένει ταξική. Με αυτή την έννοια, η κομματικότητα των κοινωνικών επιστημών εμφανίζεται ως εγγενές χαρακτηριστικό τους. Εδώ ας διατυπωθεί ότι ο μαρξισμός ως μέθοδος μελέτης και ερμηνείας των κοινωνικών φαινομένων βοηθά να συζητούμε με τους μαθητές μας, να θέτουμε ερωτήματα, να δίνουμε απαντήσεις, είναι αυτός που προσδίδει αληθινά προοδευτικό περιεχόμενο στις κοινωνικές επιστήμες και στη διδασκαλία τους. Με τον μαρξισμό, οι κοινωνικές επιστήμες αποδεσμεύονται από τα στενά όρια της επιφανειακής μελέτης των κοινωνικών φαινομένων. Αυτό θα το δούμε και παρακάτω. Σε ό,τι αφορά τη φυσιογνωμία και στόχευση των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών, χρήσιμο είναι να δούμε τι είδους λόγο αναπτύσσουν σχετικά αυτοί που εισηγούνται τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Η επίσημη παρουσίαση των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών από το ΙΕΠ ως στόχους των μαθημάτων έθεσε την καλλιέργεια στους μαθητές εμπιστοσύνης και δεξιοτήτων σχετικών με τη δημοκρατία ως βίωμα ή τη δεξιοτήτων αναστοχασμού, συνεργατικότητας, οριζόντιας αλληλεπίδρασης, δημιουργικότητας. Βασική αρχή αποτελεί η κοινωνικοπολιτική ενσωμάτωση ή αλλιώς πολιτιότητα των νέων. Μέσα από πολλή δράση, τριβή, δημιουργία, βίωμα, οι μαθητές να αποκτήσουν την αίσθηση ότι η δημοκρατία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που θέτει συνεχώς διλήμματα στον πολίτη, έχει τις δικές της αντιφάσεις που ο πολίτης πρέπει να διαχειριστεί. Με άλλα λόγια, σκοπός του σχολείου στη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών δεν είναι να κάνει κτήμα του ο μαθητής, να κατανοήσει την κοινωνική εξέλιξη, την ιστορική διαμόρφωση των κοινωνικών θεσμών, να κατακτήσει γνωστικά το περιεχόμενο του πολιτισμού. Στο σύγχρονο αστικό σχολείο υπάρχει φροντίδα ώστε ο μαθητής να εμπεδώνει ότι ζει σε μια κοινωνία σύνθετη, αλλά και με δήθεν αξεδιάλυτες αντιφάσεις, στην οποία απλώς θα πρέπει να προσαρμοστεί. Ακόμα περισσότερο, η διατύπωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ότι
Δεν διδάσκουμε κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη. Χρησιμοποιούνται αυτές οι επιστήμες εργαλειακά για να πετύχουμε κάποιους ιδιαίτερους στόχους. Συνδέεται με την έμεση αλλά πανταχού παρούσα καλλιέργεια της αντίληψης ότι τα κοινωνικά πράγματα είναι η οριζόντια αλληλεπίδραση, η συνεργατικότητα κλπ. Ανασύρω εδώ μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική διατύπωση από το βιβλίο της Β' Λυκείου «Σύγχρονος κόσμος», το μόνο εγχειρίδιο που μπήκε στη σχολική ζωή επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τίθεται λοιπόν εκεί ως σκοπός ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιοποιούν το πλήθος των κοινωνικών θεμάτων που καλούνται να πραγματευτούν ως ένα πεδίο παραγωγής προσωπικού νοήματος. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα και τα αντίστοιχα βιβλία που θα εκδοθούν και το προηγούμενο βιβλίο εισήχθησαν από διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες, ολοφάνερα υπηρετούν την ίδια λογική. Βάζουν ίδιους στόχους και γι' αυτό προσομοιάζουν στο περιεχόμενο. Θεωρητικό υπόβαθρο αυτού του υποκειμενισμού αποτελεί η αγνωστικιστική άρνηση της γνωσιμότητας του κοινωνικού κόσμου. Εξού και δεν μπαίνει πουθενά ως ζήτημα η κατανόησή του. Ακόμα περισσότερο. Εφόσον ο κοινωνικός κόσμος δεν μπορεί να γνωστεί, είναι και αδιάφορο αν όντως υπάρχει ως τέτοιος. Γι' αυτό τα υποπραγμάτευση κοινωνικά φαινόμενα στην ύλη των μαθημάτων εκτίθενται κατά τρόπο οπωσδήποτε ασύνδετο, χωρίς να εμφαίνεται κάποια συνάφειά τους. Για παράδειγμα, στο μάθημα της Τρίτης Γυμνασίου προσεγγίζεται, χωρίς κάποιες ουσιώδεις διαφορές ούτε κατά τη διάρθρωση των κεφαλαίων της ύλης σε σχέση με το έως τώρα υπάρχον όμοιο μάθημα, η τοποθέτηση του ατόμου σε κοινωνικές ομάδες, από τις μικρότερες, όπως η οικογένεια ή οι παρέες συνομιλίκων, σε μεγαλύτερες, όπως ο Δήμος, το κράτος ή και ακόμα μεγαλύτερες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα προσεγγίζεται από μια σκοπιά συγκρότησης ταυτοτήτων, οπότε καλείται ο μαθητής όχι να διερευνήσει τους θεσμούς της οικογένειας, του κράτους κλπ, αλλά να συνειδητοποιήσει τα προσωπικά του σημεία που προσδίδουν δύναμη στην ομάδα, να διακρίνει τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον καθένα μοναδικό ή αυτά που είναι κοινά σε όλους, να προβληματίζεται σχετικά με τις επιλογές του που έχουν επιπτώσεις στη ζωή του, να ενδυναμώνει την αυτοεκτίμησή του, να αναπτύσσει ικανότητα κοινωνικής εμπλοκής και δέσμευσης, να αποκτά προσανατολισμούς ώστε να γίνει μελλοντικός, δημοκρατικός, ενεργός πολίτης, να αναγνωρίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας, ας πούμε του κράτους, έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές διαφορές κλπ. Όλα αυτά μέσα από αρκετές δραστηριότητες, κυρίως βιωματικές, όπως για παράδειγμα η προσομοίωση συνεδρίασης ενός Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και άλλες εργαστηριακές, όπως η εκπόνηση εργασιών με θέμα το σεβασμό της δημόσιας ή και της ατομικής περιουσίας και άλλα. Κεντρική μεθοδολογική επιλογή, η οποία καθιστά την ανάπτυξη των θεμάτων αυτών που αφορούν σε σημαντικούς θεσμούς και την ένταξη των ατόμων σε αυτούς προβληματική, στρεβλωτική της πραγματικότητας, είναι ακριβώς η απουσία σύνδεσής τους με την οικονομική οργάνωση της κοινωνίας στις σχέσεις παραγωγής. Ας πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι και πολύ επίκαιρο. Τη διδασκαλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, σε ευθεία συνέχεια με το περιεχόμενο του ήδη διδασκόμενου μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να εργαστούν πάνω στο γενικό θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Διάσταση Δικαιωμάτων του Ατόμου. Με προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, και πάλι, την αξιολόγηση της σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της στην καθημερινή ζωή του, την αναγνώριση των βάσεων του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, την διάκριση των αξιών της Ενωμένης Ευρώπης κλπ. Απουσιάζει εντελώς η διερεύνηση των οικονομικών και πολιτικών όρων που οδήγησαν στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο καπιταλιστικός της χαρακτήρας. Το γεγονός ότι ήδη από τα ιδρυτικά της ντοκουμέντα υπηρετεί την οικονομία της αγοράς, της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, τους μονοπωλιακούς ομίλους των χωρών μελών της. Απουσιάζει το σύμφυτο με αυτό το σύστημα στοιχείο, καθοριστικό για τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ των μελών, αλλά και σε σχέση με άλλες δυνάμεις, του ανταγωνισμού για τις αγορές. Αποκρύβεται λοιπόν ο χαρακτήρας της ως οικονομικού και πολιτικοστρατιωτικού μηχανισμού εκμετάλλευσης και πολέμου. Το κωδικοποιούμε αυτό με τη λέξη «υπεριαλισμός». Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά στο μάθημα της πρώτης λυκείου.
Και εδώ η δομή της ύλης ακολουθεί μια παρόμοια λογική μη σύνδεσης των κοινωνικών φαινομένων και θεσμών και ταυτόχρονα διερεύνησης των όρων ένταξης ενσωμάτωσης του ατόμου σε αυτή την κοινωνία. Γι' αυτό και η παρουσίαση της ύλης ακολουθεί, όπως και στο μάθημα του γυμνασίου, τον κανόνα της διαθεματικότητας, δηλαδή της παράθεσης μιας μερικότητας κοινωνικών εμπειριών, χωρίς γενικότερες συσχετήσεις. Μη ύπαρξη συνδέσεων σε ό,τι αφορά στην ουσία των ζητημάτων, μη ύπαρξη ερμηνείας, συνέχειας του κοινωνικού κόσμου, αδιανόητο των κοινωνικών νομοτελειών. Πράγμα λογικό. Οι κοινωνικές νομοτέλειες είναι που φωτίζουν και τους όρους της κοινωνικής δυναμικής και της επαναστατικής αλλαγής. Και εδώ έχουμε μια κατά βάση υποκειμενιστική λογική. Ο ελεύθερος, υπεύθυνος, ενεργός πολίτης, η λήψη αποφάσεων, η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία και την πολιτεία, η κοινωνία των πολιτών, είναι χαρακτηριστικοί τίτλοι κεφαλαίων. Ο μαθητής καλείται να μάθει να καλλιεργεί τη διάθεση για εθελοντική δράση, να συνειδητοποιεί τις ευθύνες των αποφάσεων, των πράξεών του κλπ. Όλα γύρω από αυτόν τον ίδιο και τις αποφάσεις του. Η ταξική φυσιογνωμία της κοινωνίας, ο αντικειμενικός καθορισμός των κοινωνικών σχέσεων απουσιάζουν πλήρως. Ας σκεφτούμε εδώ, όμως, ποιος είναι ελεύθερος. Από τι είναι ελεύθερος, ελεύθερος να κάνει τι. Αν και η αστική φιλοσοφία σε γενικές γραμμές δέχεται ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι, η καπιταλιστική πραγματικότητα μας λέει ότι κάποιοι είναι πιο ελεύθεροι από άλλους. Σε μια κοινωνία που στηρίζεται στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, στην καταπίεση των εργαζομένων, το ζήτημα ποιος είναι ελεύθερος είναι ταξικό. Οι εκμεταλλευόμενοι δεν μπορούν να είναι ελεύθεροι, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, γιατί δεν έχουν τα οικονομικά μέσα και την εξουσία για να το κάνουν. Το κυρίαρχο ρεύμα στην αστική σκέψη για την ελευθερία υποστηρίζει ότι η ελευθερία μας σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Έτσι όμως μας κάνουν να βλέπουμε τον άλλον σαν εμπόδιο, υποβιβάζοντας έτσι τις ανθρώπινες σχέσεις σε σχέσεις ανταγωνισμού και στην καλύτερη περίπτωση σχέσεις απομονωμένων ατόμων που η ελεύθερη δράση τους κινείται στο πλαίσιο του εγώ και όχι του εμείς. Ακριβώς όμως επειδή ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν, δεν μπορείς να ορίσεις την ελευθερία του μόνο στενά ατομικά, αλλά σαν μια κοινωνική και συλλογική δραστηριότητα. Η ύπαρξη των κοινωνικών νόμων, που είναι ανεξάρτητη από τη θέλησή μας, κάνουν το νόημα της ελευθερίας σχετικό και όχι απόλυτο. Άρα το ζήτημα μετατρέπεται στο σε τι είμαστε ελεύθεροι. Ελευθερία είναι η γνώση των νόμων της κοινωνικής πραγματικότητας και η συλλογική δράση με βάση αυτούς τους νόμους για να την αλλάξουμε. Εννοείται ότι αυτή η βασική μεθοδολογική προσέγγιση είναι ξένη στις αστικές κοινωνικές επιστήμες και στη διδασκαλία τους. Σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο οδηγεί μαθητές και εκπαιδευτικούς να προσεγγίζουν και να συζητούν τέτοια σοβαρά ζητήματα της κοινωνικής ζωής με όρους θεμελιωδώς ατομοκεντρικούς, που οδηγούν στη σύλληψη της ελευθερίας, της λήψης αποφάσεων κλπ. Ως στενά νοούμενα ατομικά δικαιώματα, δηλαδή έξω από κάθε λογική επιστημονικής προσέγγισης και νοηματοδότησής τους στο έδαφος της κοινωνικής τους θεμελίωσης. Κοινό υπόβαθρο όλων των παραπάνω, χωρίς να στέκομαι εδώ στο αυτονόητο της εξιδανίκευσης των αστικών πολιτικών θεσμών, αποτελεί η απομάκρυνση από κάθε προσπάθεια κατανόησης της διασύνδεσης των θεσμών αυτών, της ιστορικότητάς τους, πολλό δε μάλλον της τοποθέτησής τους σε ένα κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένο πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικών οικονομικών σχέσεων. Ή όπως έγραφε και ο Μάρξ, υπήρξε λοιπόν η ιστορία, μα δεν υπάρχει πια. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής οδηγείται να μην σκεφτεί ότι υπάρχει κάποια ερμηνεύσιμη συνολική κοινωνική πραγματικότητα, να εμπεδώσει μια αντίληψη φυσικοποίησης με την έννοια της στατικότητας, αιωνιότητας των όρων της κοινωνικής του ζωής. Ακόμα περισσότερο, ότι η πραγματικότητα που καλείται να διαχειριστεί, άγνωστο ή και αδιανόητο γιατί αυτή και όχι κάποια άλλη, πάντως η μόνη χειροπιαστή, προσεγγίσιμη για τον νέο άνθρωπο και αυριανό πολίτη και εργαζόμενο, συνίσταται στο σύνολο των ατομικών του στάσεων και της διαντίδρασής του με τους γύρω του. Με αυτή την έννοια δεν κάνουμε κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη. Ή καλούμε τον μαθητή να παραγάγει κάποιο προσωπικό νόημα για τον κοινωνικό του κόσμο, είτε στενά υποκειμενικά. Μεθοδολογικό προσανατολισμό αυτής της προσέγγισης αποτελούν διάφορες κατά βάση ατομοκεντρικές και σχετικιστικές θεωρίες της κοινωνικής διαντίδρασης ή αλληλεπίδρασης, του κονστρουκτιβισμού, όπως μάλλον επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες,
πυρήνας των οποίων είναι η εν γέννη πρόσληψη των κοινωνικών φαινομένων ως τρόπον τεινά γλωσσικών παιγνίων. Επειδή το νόημα δεν εξαρτάται από το πώς έχουν τα πράγματα, αλλά από το πώς σημασιοδοτούνται, το νόημα δεν καθορίζεται λοιπόν από τη δομή της πραγματικότητας αυτής καθεαυτής, αλλά εξαρτιέται από την έκβαση του έργου της διυποκειμενικής σημασιοδότησης. Με αυτή την έννοια, η κοινωνική σήμανση αποτελεί κατασκεύασμα. Η έκβασή της δεν απορρέει με κάποιον αυστηρά προβλέψιμο ή αναγκαίο τρόπο από μια δεδομένη πραγματικότητα. Αντιθέτως, η πραγματικότητα κατασκευάζεται από αυτά που το υποκείμενο λέει ή κάνει σε συσχετισμό με άλλους. Πρόκειται για μια φιλοσοφική αντίληψη υποκειμενικού ιδεαλισμού, η οποία συνειδητά απομακρύνεται από τη διερεύνηση των κοινωνικών πραγμάτων ως όλου. Γι' αυτό και δεν αμφισβητεί, αλλά έμεσα ή άμεσα υπηρετεί το υπάρχον όλο. Η φιλοσοφική αυτή αντίληψη θεμελιώνεται στην καχυποψία έναντι κάθε συνειδητής προσπάθειας κατανόησης συνολικά της κοινωνικής κίνησης, ρητά μαχόμενη όχι μόνο την αναγκαιότητα ερμηνείας, παρέμβασης και αλλαγής του υπάρχοντος συστήματος, του καπιταλισμού, αλλά ακόμα και το ηθικά επιτρεπτό μιας τέτοιας αναζήτησης. Εχθρεύεται ανοιχτά το σοσιαλισμό, την προοπτική της εξουσίας της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Συκοφαντεί τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε. Για την ακρίβεια, συγκροτήθηκε σε αντιπαράθεση με αυτόν κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ονομάζεται μεταμοντερνισμός. Είναι σημαντικό οργανικό κομμάτι της κυρίαρχης ιδεολογίας στην εποχή του σαπίσματος του καθεστώτος της αστικής εξουσίας. Ως φιλοσοφικό ρεύμα, δεν είναι κάτι νέο, ούτε ως μεθοδολογική θεμελίωση στις κοινωνικές επιστήμες. Η σχετικιστική του διάσταση συνοδεύει την απομάκρυνση που εδώ και χρόνια διακρίνει την αστική εκπαιδευτική πολιτική και ειδικότερα στον τομέα των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών από το πρόταγμα της όποιας γνώσης, της ύπαρξης επιστημονικών αντικειμένων, στη μέρημνα για τη μετάδοση χρηστικών, από την άλλη μεριά, ικανοτήτων, δεξιοτήτων. Πρόκειται για σύγχρονη μορφή εργαλειοποίησης της εκπαίδευσης, στηριγμένη σε ένα έδαφος όχι απλώς άρνησης της κοινωνικής εξέλιξης, αλλά βαθύτερα άρνησης της γνωσιμότητας του κοινωνικού όλου. Το τελευταίο εκλαμβάνεται ως άθροισμα διαντιδράσεων, υποκειμενικών σημάνσεων ενεργειών ενσωμάτωσης. Οι σύγχρονοι αστικοί θεσμοί δεν χρειάζεται να καθαγιάζονται, τουλάχιστον αποκλειστικά, με τον απροκάλυπτο τρόπο ανοιχτής προπαγάνδας εγχειριδίων αγωγής του πολίτη ή πατριδογνωσίας παλαιότερων εποχών, αλλά εμφανίζονται ως το ριζικά σύνθετο, αλλά μοναδικό, δυνατό υπάρχον. Δεν υμνείται άμεσα ο καπιταλισμός, απλά εμφανίζεται ως μη διερευνήσιμο στην ουσία του κοινωνικό ενδιέτημα. Η διαρκής επίκληση της ελευθερίας, της ενεργητικότητας του πολίτη και των επικοινωνιακών ικανοτήτων του, των δημοκρατικών διαδικασιών και στο τεχνικό σκέλος διεξαγωγής του μαθήματος, όπως είδαμε και παραπάνω, δεν αναιρούν τον ουσιώδη αυτό προσανατολισμό, τον υπηρετούν. Λείπει εκοφαντικά από την ύλη των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών, έστω και η αναφορά σε αυτό που ονομάζεται κοινωνική αλλαγή ή κοινωνική δυναμική. Κάτι το οποίο υπήρχε στην καταργηθήσα κοινωνιολογία, βεβαίως με το ελάττωμα μιας πλουραλιστικής προσέγγισης, όπου η επιστημονική ανάλυση του μαρξισμού δινόταν ως μία εναλλακτική ανάμεσα σε πολλές άλλες. Κατέληγε με πιο έμεσο τρόπο στον αγνωστικισμό, άρα στην αποδοχή της αιωνιότητας του υπάρχοντος, του τέλους της ιστορίας, μέσω ενός ιδιαίτερα διαδεδομένου θεωρητικού εκλεκτικισμού. Πάντως, έστω το θέμα ετίθετο. Όπως και στην πολιτική παιδεία της Α' Λυκείου. Εκεί βέβαια προκειμένου να αιτιολογηθεί η κοινωνία μας, ότι η κοινωνία μας δεν είναι καπιταλιστική, αλλά της γνώσης και της πληροφορίας, της μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Στα μεθοδολογικά πλαίσια προσέγγισης της οποίας τα σύγχρονα προβλήματα και οι κραυγαλαίες αντιφάσεις που παράγει ο καπιταλισμός στο στάδιο του σαπίσματός του, τίθενται κατά τρόπο στατικό, θα έλεγα μυρολατρικό. Για παράδειγμα, η τάση εξαθλίωσης της εργατικής τάξης και η συνδεόμενη άρρηκτα με αυτήν αύξηση της στρατιάς των ανέργων προσεγγίζεται στο μάθημα αυτό περίπου ως μη αντιμετωπίσιμο φυσικό φαινόμενο, ως το άνεργο μέλλον που προκαλεί η εξέλιξη της πληροφορικής, καταργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και αυτό εντάσσεται στη μεταμοντέρνα κοινωνιολογική θεώρηση. Τώρα, βέβαια, τα νέα αναλυτικά προγράμματα, προχωρώντας με σταθερό βήμα στο δρόμο των προηγούμενων, υποβάλλουν την ιδέα της αιωνιότητας του καπιταλισμού, καταργώντας πλήρως την όποια σχετική συζήτηση.
Ο αντικομμουνισμός, σταθερά κεντρική ιδεολογική πολιτική διάσταση της αστικής εξουσίας, υφέρπει συνολικά στη λογική και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, δια της πλήρως αταξικής προσέγγισης όλων των θεματικών, της συνειδητής αποϊστορικοποίησης της κοινωνικής θέσμησης, της αποσιώπησης των υλικών κοινωνικών όρων που οδηγούν σε αυτή. Το πιθανότερο είναι ότι θα εκφραστεί στα βιβλία που θα εκδοθούν και πιο ανοιχτά, πιο χυδαία. Ίσως όπως στην αλής του μνήμης πολιτική παιδεία της Β' Λυκείου, όπου απερίφραστα είχαν εξισωθεί ο κομμουνισμός και ο φασισμός ως οι δύο όψεις του ολοκληρωτισμού στον 20ο αιώνα. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, κατά ένα λογικά οξύμορο τρόπο, μέσα από τις σελίδες των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, όπως και μέσα από τις σελίδες των ως τώρα υπαρχόντων εγχειριδίων, όσο περισσότερο προάγεται η ενεργητική βιωματική προσέγγιση, κατά τα λοιπά καθόλου απορριπταία ως μέθοδος δουλειάς, η ενεργοποίηση του μαθητή, η ανάδειξη της σημασίας και αποφασιστικότητας της ατομικής δράσης και συλλογικής διάδρασης, όσο επιδιώκεται η κατασκευή της αλήθειας του καθενός, τόσο εγκαταλείπεται η γνώση του αντικειμένου, άρα και η αισιοδοξία κατάκτησής του. Όσο πιο ενεργός πολίτης, με την τρέχουσα έννοια της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας, είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο ανήμπορος καθίσταται να γίνει αυτός ο δημιουργός του αύριο. Το υποκείμενο με την πλήρη δυναμική του, δηλαδή ο κοινωνικός εργαζόμενος άνθρωπος, θεμελιώνεται θεωρητικά και μελετάται από το μαρξισμό στις κοινωνικές επιστήμες. Είναι αυτός που θα σπάσει τα δεσμά της εκμετάλλευσης σε μια κοινωνία αντάξια του. Ευχαριστούμε τον ομιλητή.